Coach, μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης? Καταρχάς ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι και ήταν επίσης σημαντικό ότι πήραμε το τρίποντο. Ήταν πολύ κρίσιμο, ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής σεζόν. Σήμερα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά το σερβίς μας. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δείξει αρετές του. Μια Κόρινθο που ήταν ανεβασμένη, ειδικά μετά την νίκη, μετά την νίκη που έκανε επί του Παναξιακού. Και από εδώ και πέρα δουλεύουμε για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ? Τι είναι αυτό? Παιδάκια που έρχονται, αγαπάνε το άθλημα. Ελπίζουμε να γεμίζουν τα γήπεδα με μικρά παιδιά. Είμαι προπονήτρια, γι' αυτό έρχονται και τα παιδιά, και εγώ και η Χρυσάνθη Χριστοδούλου. Αυτά. Αυτές είναι όντως οι ευχάριστες στιγμές του αθλητισμού. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Πού κρίθηκε? Τι ήταν το σημείο, ποιο ήταν το σημείο που έδωσε την νίκη στην ομάδα σας? Πιέσαμε, θεωρώ, στο σερβίς. Κάνανε λάθη αντίπαλοι στην υποδοχή. Εμείς δεν κάναμε λάθη πολλά και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Είχαμε και την ψυχολογία και ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Coach, τα πολλά λάθη και η άσχημη υποδοχή είναι αυτοί που έκριναν το παιχνίδι? Τεχνικά θα μπορούσε να πει κάποιος ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι στις γυναίκες μετράει η ψυχολογία. Και δυστυχώς η ομάδα μου είχε μείνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Άξο. Νομίζαμε, παρότι το επισημάναμε από την ίδια βραδιά που τελείωσε το παιχνίδι με την Άξο, ότι απλά κάναμε μια πάρα πολύ καλή νίκη που θα έπρεπε απλά να μας δώσει ηθικό. Εμείς μείναμε εκεί. Όλη τη βδομάδα ασχολήθηκαν με αυτό και φάνηκε ότι εδώ ήρθαμε ανέτοιμοι στο κομμάτι αυτό, τουλάχιστον από την πλευρά των κοριτσιών. Δεν πήγαμε ποτέ στο παιχνίδι και κάναμε ένα από τα χειρότερα μας παιχνίδια. Κλείνοντας, το επόμενο παιχνίδι με τον Μαρκόπουλο είναι αυτό που λέμε η ζωή μου, ο θάνατός μου? Όλα τα παιχνίδια για μας είναι. Και με την Άξο δεν το περιμέναμε το παιχνίδι. Μας ήρθε, βέβαια καλύψαμε λίγο, αν θέλετε, τη σημερινή ήττα. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί αυτούς τους βαθμούς που πήραμε παραπάνω και να είχαμε καλύψει, ας πούμε, και το κενό των Μακεδόνων. Δεν έχουν. Οι γυναίκες είναι απρόβλεπτες και ειδικά ομάδες όπως είναι η Κόρινθος που στηριζόμαστε σε παιδιά νέα και άπειρα στην κατηγορία. Παρουσιάζουν αυτά τα καμπανεβάσματα. Εμείς θα προσπαθούμε κάθε παιχνίδι χωριστά να μπορούμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω και στο τέλος θα δούμε αν αυτό φτάνει ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ.